Εγώ 2 χρόνια δεν μάλιασε η γλώσσα μου να φωνάζει όχι, και να παρακαλεί. Όχι, χαϊδεύατε τον Καραμαλή. Όχι, κύριε Νομάρχα, με όλο το σεβασμό, ξέρετε, σας εκτιμώ. Χαϊδεύατε επί 5,5 χρόνια προσωπικά τον Καραμαλή, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, ο πολιτικός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη μαζί με το Σιμίτι για την κατάντια της χώρας. Επί 5,5 χρόνια χαϊδεύατε προσωπικά τον Κώστα Καραμαλή. Έχω άδικο, κύριε Νομάρχα? Είχε προβλέψει όμως ότι το περιβάλλον. Εγώ δεν χάιδευα κανέναν. Χτυπούσα τον καμπανάκι και του έλεγα: κύριε Καραμαλή, ξύπνα. Έχει άγνοι στου ανθρώπου. Κάλεσε με μία φορά να σου πω το τι γίνεται και στο κόμμα και στην κοινωνία. Συστήματος μέσα στο οποίο είσαστε και εσείς, κύριε Ψωμιάδη, και του δημοσιογραφικού. Μην βγάζετε την ουρά σας. Μα δεν ακούσατε. Πολλές φορές καταστρέφετε την κοινωνία. Δεν ακούσατε. Οι δημοσιογράφοι σε τι φταίνε για το έλλειμμα, κύριε Νομάρχα? Μέσα στο πολιτικό σύστημα. Σε τι φταίνε οι δημοσιογράφοι, το λέτε συνέχεια. Την αλήθεια πολλές φορές. Σε τι φταίνε οι δημοσιογράφοι για τις αρπαχτές των πολιτικών? Μπορείτε να μου πείτε. Γαργάρα κάνατε ό,τι έκανα τους τελευταίους μήνες ο Γιώργος Παπαντρέου. Γαργάρα! Πού είναι τα λεφτά τα 31? Πού είναι η πάρκα? Όχι γαργάρα. Όχι, ποιο. Εδώ, γαργάρα. Όχι, λέτε εδώ πέρα. Τι λέτε εδώ. Κατηγορηθήκαμε κατά αντίθετο. Τι είναι αυτά που λέτε εδώ. Εδώ μας κατηγορούν. Εμένα με κατηγορούν για τσιράκι της Νέας Δημοκρατίας επειδή αυτό ακριβώς μονίμως λέω. Ότι ξέρετε κάτι. Δεν ήρθαν όλα ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα. Τα ξέρανε όλοι. Όπως τα ήξερε και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τα ξέρατε κι εσείς, τα ξέρανε όλοι και τους. Και οι πρωθυπουργοί. Όλοι και οι πρωθυπουργοί την ίδια ενημέρωση που είχε ο κ. Καραμαλής. Να σας πω, θα δώσουν χρήματα. Ναι, γιατί θα είναι πολιτική μάχη. Γιατί είναι πολιτική μάχη. Κύριε Ψωμιάδη, φαντάζομαι. Θα πέσετε έξω. Φαντάζομαι, θα στηρίξουν. Φαντάζομαι, κυρία Μπακογιάννη, δεν θα κατεβάσει ανεξάρτητο υποψήφιο εκεί στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι και αυτό ο πρόεδρος. Το πήγατε πολύ καλά, πρέπει να παίζατε και ποδόσφαιρο. Έχει το ωραίο σώμα, πρέπει να παίξατε και ποδόσφαιρο. Σας λέω όμω. Τι ωραίος που είσαι και τι ωραίο σώμα που έχεις. Εμείς δεν είμαστε ωραίοι. Γιατί είναι ωραίος άνδρας, παιδί μου, δεν το αφισβητεί κανείς. Μην λέτε τέτοια. Πώς θα γίνει, δεν πήγα σε μια εκδήλωση που ήταν η κυρία Μπαλατσινού και ήταν ό,τι καλύτερο δηλαδή. Άνοιξε η καρδιά μας. Κύριε Ψωμιάδη, κάτσε να μας απαντήσει ωραία σε αυτό. Για την κυρία Μπακογιάννη. Μη λιθοβολούμε στελέχη πρόσφεραν στην παράταξη και στη χώρα. Η παράταξή σας τη διέγραψε. Η κυρία Μπακογιάννη είχε μια. Εμείς τη λιθοβολούμε. Η παράταξή σας τη διέγραψε, ο πρόεδρός σας, κύριε Ψωμιάδη. Για να μιλήσω λίγο. Παρακαλώ. Με ρωτάς και θέλεις να απαντήσεις, απήντησε. Λέω, είχε μια άλλη προσέγγιση για κάποια θέματα. Ο κύριος Σαμαράς, και πιστεύω ότι το ήθελε η κυρία Μπακογιάννη, τη διευκόλυνσε και άνοιξε την πόρτα. Α, το γυρίσατε τώρα. Το γυρίσατε πρέπει τώρα. Να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή είναι Ψωμιάδιος λογική όμως. Αυτή είναι κάτι. Καθίστε, αυτή είναι. Αυτή να μιλήσω. Μα όταν βαπτίσετε τη διαγραφή διευκόλυνση, είναι σαν το Μαντέλη που είπε ότι πήρε τα συνηθισμένα. Να μιλήσω. Το ελληνικό ζητήσατε την επάρξη χορηγία. Άρα σηκέσαι και ήταν η διαγραφή. Τι γίνεται λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, ο ελληνικός λαός δεν παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στα δύο μεγάλα κύριε Ψωμιάδη, δημοκρατία. Για να βοηθήσετε κύριε Ψωμιάδη, που σας ξέρω και σας εκτιμώ, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποβάλει από τους κόλπους της όλα τα βαρύδια, αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. Και ο κύριος Σαμαράς το λέει, αλλά δεν το πράττει. Αυτό τώρα, το είναι έτσι δεν είναι, πέστε μου. Δυο λεφτά, δεν θα με πας όπου θέλεις εσύ, με πας τώρα στο θέμα Καραμαλή, άσε με τώρα σε παρακαλώ. Άσε, θα πάμε σιγά όχι, να πάμε και στο θέμα Καραμαλή. Η προσπάθεια δικιά μου είναι η ενότητα, όμως...